Την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ζήτησε μετά την συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρας. Ο Αλέξη Τσίπρας δήλωσε ότι αισθάνεται αποτροπιασμό για την κατάφορη, όπω είπε, παραβίαση του κράτου δικαίου και μια πρωτοφανή δημοκρατική εκτροπή από ένα ρηπαρό δίκτυο και εγκληματικό που λειτουργούσε εντό του μεγάλου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον Πρωθυπουργό. Και πλέον δεν μιλάμε με βάση κάποιες εικασίες ή στη βάση κάποιων δημοσιευμάτων. Πλέον μιλάμε με αποδείξεις. Τις αποδείξεις που περισυνέλεξε η κατά το σύνταγμα αρμόδια αρχή για την διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών κατά τους ελέγχους που διενήργησε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Και δυστυχώς αυτές οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ευθύνη, την εποπτεία της οποίας έχει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, με πρόσχημα την Εθνική Ασφάλεια και με αλλεπάλληλες διατάξεις υπογεγραμμένες από την αρμόδια εισαγγελέα την κυρία Βλάχου, παραβίασε, παραβίασε το απόρριτο των επικοινωνιών και υπέκλεπτε τις, ε, τηλεπ, τις ε, επικοινωνίες της τηλεφωνικές, πολιτικών προσώπων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, ακόμα και της ίδιας της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η δημοκρατική εκτροπή σε μια χώρα, σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν μπορεί να μείνει δίχως απόδοση ευθυνών. Ο Πρωθυπουργό των υποκλοπών της εκτροπής και της συγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις έτσι κι αλλιώς αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες και οφείλει να πράξει αυτό που θα έπρατε οποιοδήποτε άλλο πρωθυπουργό σε ευρωπαϊκή χώρα, σε ευρωπαϊκό κράτο δικαίου, να παραιτηθεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με λεπτομέρειε αύριο στη Βουλή. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντα την δήλωσή του, είπε ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το φω τη αλήθεια νίκησε το σκοτάδι τη συγκάλυψη και είναι βέβαιο ότι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία θα επικρατήσουν.